Πλήθος κόσμου, μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, αγρότες, υγειονομικοί και εργαζόμενοι σε κάθε κλάδο έδωσαν το παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της πόλης. Χαιρετισμούς απίθυναν ο μαθητής Λυκείου Φώτης Τσούνης, η Βάνα Πατρινού, γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Εντολακαρνανίας, η φοιτήτρια Αναστασία Μουράτη, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου Θέρμου, Μάρθα Σαράκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αγρινίου Γεράσιμος Μαλούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εντολακαρνανίας Σπύρος Κοντοπούλης, ενώ κεντρική ομιλία απίθυνο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου Δημήτρης Δήμας. Η αγανάκτηση που έχει ο κόσμος απέναντι σε αυτή την κατάσταση, στην ακρίβεια, που τσακίζει σήμερα κόκαλα, που δεν αφήνει τον εργαζόμενο, τον απλό άνθρωπο σήμερα να ανασάγει, με το μεροκάμα του που παίρνει και το μισθό να μην του φτάνει ούτε τις 10 πρώτες μέρες να βγάλει του μήνα. Υπάρχει μια κατάσταση, μια συσσωρευμένη οργή του κόσμου και αυτό που λέει ο κόσμος είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Σήμερα η απεργία μας, σήμερα η απεργία, η συγκέντρωση δίνει αυτό το στίγμα. Επίσης σήμερα είναι και μέρα σημαδιακή, ένας χρόνος από το έγκλημα, το προδιαγραμμένο έγκλημα που έγινε στα τέλη, που 57 συνάδελφοι μας σκοτώθηκαν στη συντηρητική τους πλειοψηφία μαθητές, νέα παιδιά, φοιτητές. Και η υπόσχεση που δώσαμε τότε, σήμερα την κάνουμε πράξη και συνεχίζουμε ότι το έγκλημα αυτό δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Που είναι μέρα μνήμης και αγώνα, κλείνοντας ένα χρόνο από το έγκλημα των Τεμπών. Ένα έγκλημα που όσο και αν προσπαθούν μάταια να το κουκουλώσουν, ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αλήθεια του συνθήματος, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μια η καρδιά μας στο αντίκρισμα των εικόνων. Κλάψαμε για τους νεκρούς μας, όμως τα δάκρυα αυτά έγιναν οργή και η οργή έγινε αγώνας. Αγωνιστικό ποτάμι, δίνοντας υπόσχεση πως θα πάρουμε εκδίκηση, πως δεν θα αφήσουμε το έγκλημα αυτό να ξεχαστεί, να συγκαλυφθεί. Δεν είμαστε μια θορυβώδης μειοψηφία. Είμαστε πολλοί και πολλές και προσπαθείτε να μας φημώσετε με τη βοήθεια κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης ή, όπως εύστοχα κάποιοι χαρακτήρισαν, μέσων μαζικής εξαπάτησης. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία του τόπου μας γινόμαστε σήμερα μια φωνή με όλους τους απεργούς, από όλα τα σωματεία. Απαιτούμε δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Η υγεία στο νομό μας υπολειτουργεί. Η παιδεία έχει συρρυκνωθεί. Οι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Όλα αυτά γιατί τα σχέδια είναι πολλά και είναι, τα εξής. Ο αφανισμός του εργαζόμενου, του εμπόρου, του αγρότη. Χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι, με λησοκόμια από όλη την Ελλάδα, πάνω από ένα μήνα βρισκόμαστε στα μπλόκα του αγώνα, παλεύοντας για την επιβίωση, για το δικαίωμά μας να παράγουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια στα χωριά και στα χωράφια. Ο αγώνας μας συνεχίζεται για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Τους φοιτητές και τους μαθητές, εννοείται τους βιοπαλλεστές αγρότες και τους κτηνοτρόφους, χαιρετίζουμε αγωνιστικά τους συνταξιούχους, τους υγειονομικούς, τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες της πόλης μας που βρίσκονται μαζί μας σήμερα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, οι συνδικαλιστές που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ όργωσαν κυριολεκτικά δεκάδες χώρους δουλειάς. Όλοι όσοι μίλησαν από το βήμα στάθηκαν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του ενός έτους από την τραγωδία των Τεμπών, όπου έχασαν τη ζωή τους 57 νέους επιτοπλίστων άνθρωποι ζητώντας απονομή δικαιοσύνης. Οι νεαροί φοιτητές και μαθητές κρατούσαν πολλά πανό με συνθήματα και μηνύματα, ενώ κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών εμφανίστηκαν στην κεντρική πλατεία και τα δύο τρακτέρ. Με το τέλος της απεργιακής συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.